όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του. Συγκεκριμένα, η Sunday Mirror δημοσιεύει συνέντευξη της μητέρας του Μπεν, Κέρι. Οι ελληνικές αρχές μας είπαν ότι οι Ρωμά δεν αρπάζουν παιδιά, τώρα ξέρουν ότι το κάνουν. Οι τελευταίες εξελίξεις με γεμίζουν αισιοδοξία ότι μπορεί να βρω το γιο μου που σήμερα θα είναι 24 ετών. Η υπόθεση της Μαρίας φέρνει στο φως νέα στοιχεία για την εξαφάνιση του Μπεν Νίνταμ, γράφει η εφημερίδα Daily Telegraph και αναφέρεται σε βίντεο από την Κύπρο. Η υπόθεση της Μαρίας κινητοποιεί πολύ την απαραδόση στις αρχές βίντεο ενός νέου άνδρα στην Κύπρο που μοιάζει πολύ με την εικόνα που έχουν φτιάξει ερευνητές για το πώς θα είναι σήμερα ο Μπεν. The drama surrounding a Roma girl in Greece has engulfed a community in Bulgaria as well. That's where authorities found the biological parents of a child known as Maria. Το CNN τώρα κάνει ρεπορτάζ στο χωριό που μένει η βιολογική οικογένεια της μικρής Μαρίας και επισημαίνει ότι οι συνθήκες παραπέμπουν στο μεσαίωνα. My mom was pregnant at that time and gave birth, but she didn't have the money to bring her baby home. She didn't sell it, but left her there and came back to Bulgaria to try and arrange the documents. Μάλιστα είναι εκεί όταν η αστυνομία φτάνει στο χωριό για να πάρει μερικά από τα αδέρφια της Μαρίας σε ίδρυμα. We will assess the ability of the mother and their living conditions. We will see if there's any possibility Maria could come back to live here or be placed with a foster family. Πάντως τα ερωτηματικά παραμένουν σχετικά με το μέλλον του μικρού κοριτσιού. Στη διεθνή επικαιρότητα από το 2002, δηλαδή πριν εκλεγεί καγκελάριος της Γερμανίας,